Οι συλληφθέντες στην ΑΣΟΕ περνούν το κατόφλι της εισαγγελίας συνοδεία αστυνομικών. Πέρασαν το βράδυ στην ασφάλεια μετά τη σύλληψη τους χθες σε επαυτοφόρο από άνδρες της Όπιας στον τρίτο όροφο του Πανεπιστημίου και ενώ άνοιγαν τρύπα στον τοίχο με τρυπάνη και άλλα εργαλεία, προσπαθώντας να στήσουν ένα νέο στέκι. Οι παράγκες της βίας στο ελληνικό πανεπιστήμιο έχουν λάβει τέλος. Όχι με λόγια, αλλά με πράξεις. Ένα πανεπιστήμιο που προσφέρει η ελληνική πολιτεία και η ελληνική οικογένεια στα παιδιά της, η οικογένεια δια της φορολογίας της, και πρέπει να παρέχει ασφάλεια και ελευθερία. Τους αστυνομικούς είχαν ειδοποιήσει οι Βρετανικές αρχές. Έφτασαν στο σημείο, τους έριξαν στο έδαφος και τους πέρασαν χειροπέδες. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο ένας συλληφθής είναι 31 ετών και οι υπόλοιποι από 23 και πάνω. Ενώ οι τρεις από τους έξι έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Όταν γίνεται ποινικό αδίκημα, μπορεί να κληθεί η αστυνομία. Είναι ποινικό αδίκημα να παρέχεται μια αίθουσα πολιτισμικών εκδηλώσεων στους φοιτητές, διότι περί αυτού πρόκειται. Είμαι υποχρεωμένος να διαφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Μαρκάτο. Η χθεσινή επιχείρηση της αστυνομίας στην ΑΣΟΕ ήρθε 24 ώρες μετά τη βίαιη επίθεση του καθηγητή του Πανεπιστημίου από κουκουλοφόρους και μάλιστα εν ώρα μαθήματος. Η Σύνοδος των Βρετάνιων μετά τη συνεδρίασή της καταδίκασε την επίθεση. Η χθεσινή εισβολή και ο προπυλακισμός διδάσκοντος και φοιτητών από κουκουλοφόρους εν ώρα μαθήματος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών αποτελεί βάναυση καταπάτηση της λειτουργίας του Πανεπιστημίου ως ελεύθερου, ανοιχτού και δημοκρατικού. Ήταν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Μελετών και Ερευνών της Αστυνομίας. Ενημερώθηκα ότι έχει μια σειρά δικαστικά θέματα και δικαστικές εκκρεμότητες και δεν ήθελα άνθρωποι με δικαστικές εκκρεμότητες να υπηρετούν στο Διοικητικό Συμβούλιο του συγκεκριμένου φορέα. Και όλα αυτά συμβαίνουν ενώ σε 4 ημέρες ξεκινάει η εκπαίδευση των 400 ειδικών φρουρών που θα στελεχώσουν την Πανεπιστημιακή Αστυνομία. Θα πρέπει να βοηθήσουν και οι Βρετάνοι να κάνουν ό,τι αφορά την ασφάλεια των πανεπιστημίων, να βάλουν κάμερες, να βάλουν τα τουρνικέ και ελεγχόμενη πρόσβαση όπως γίνεται σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Αν γίνουν αυτά, να είστε σίγουροι ότι ο ρόλος μας θα είναι όπως και τώρα είναι για κακοποιά στοιχεία. Και τι έχει να φοβάται η πανεπιστημιακή κοινότητα αν απομονωθούν όλοι αυτοί οι τύποι. Η εκπαίδευσή τους πρόκειται να διαρκέσει 4 μήνες.